Πάμε για καφέ στην πλατεία, το παραδοσιακό καφενείο εδώ στο βουνί. Είμαι εδώ με τον υπεύθυνο του καφενείου, τον Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Χαίρετε. Από πότε χρονολογείται εδώ το καφενείο? Το καφενείο χρονολογείται από το 1908 και ίσως είναι το μακροβιότερο στην Κύπρο αυτή τη στιγμή που λειτουργεί σε συνεχόμενη λειτουργία χωρίς διακοπή. Πάρα πολύ παλιά. Το καφενείο ήταν κάτι παραπάνω από την καρδιά ενός χωριού. Πώς ήταν παλιά, πώς είναι τώρα? Παλιά ο κόσμος ερχόταν να μάθει τα νέα του χωριού και γενικά για την Κύπρο. Σήμερα έρχονται μόνο για αναψυχή. Και παλιά οι γυναίκες δεν συχνάζαν στα καφενεία. Τώρα που αλλάξαν οι καιροί, ισχύει ακόμα? Παλιά αλήθεια έρχονταν μόνο άντρες. Σήμερα η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Το καφενείο, πώς πιστεύεις ότι σαν χώρος σύναξης προβάλλει την κυπριακή φιλοξενία? Συμβάλλει στην κυπριακή φιλοξενία, γιατί με το που έρχεται εδώ ο άλλος νιώθει σαν στο σπίτι του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγεία σου. Στην υγεία μας. Αν θες να απολαύσεις τον καφέ σου με καλή διάθεση και αυθεντική φιλοξενία, τότε επισκέψου ένα από τα παραδοσιακά μας χωριά, όπως το βουνί. Μπες στο heartlandoflegends.com, διάλεξε ένα παραδοσιακό χωριό, γνώρισε αυθεντικούς ανθρώπους και βάλ τους στην καρδιά σου.